Πρώτη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου μέσω τηλεδιάσκεψη σήμερα, με την τεχνολογία να διευκολύνει τη συζήτηση μεταξύ των μελών του οργάνου, που μέχρι πρότινο συνεδρίαζε μέσω email, ανταλλάσσοντας δηλαδή μηνύματα στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, στο πλαίσιο εφαρμογής των μέτρων περιορισμού της εξάπλωσης του κορονοϊού. Το λογισμικό και η σύνδεση στο ίντερνετ έφερε μεν κοντά τους Περιφερειακούς Συμβούλους, ωστόσο η εικόνα που διαχωρίστηκε σε πολλά μικρά παράθυρα προκαλεί πονοκέφαλο. Ο Περιφερειάρχης βρέθηκε στην αίθουσα συνεδριάσεων του οργάνου, ενώ τα υπόλοιπα μέλη συμμετείχαν στη συνεδρίαση από τα γραφεία τους ή από προσωπικούς χώρους. Εύχομαι να είναι η πρώτη και η τελευταία συνεδρίαση που κάνουμε με τηλεδιάσκεψη. Να ευχηθώ υγεία και δύναμη σε όλες και όλους και να πούμε ότι αυτό το δίμηνο πραγματικά ήταν ένα από τα πιο δύσκολα δίμηνα που έχουμε περάσει στην περιφέρεια, αλλά και σε όλη την Ελλάδα. Όμως, δόξα τω Θεώ, μέσα από την συνεργασία, τη συνέργεια που είχαμε με όλες και όλους, προχωρήσαμε, ακούσαμε τους ειδικούς, χωρίς φαφαρονισμούς, με σοβαρότητα, με υπευθυνότητα. Η διαδικτυακή συζήτηση ξεκίνησε με προβλήματα, αφού τα ανοιχτά μικρόφωνα την ώρα της εισήγησης του Προέδρου του Περιφερειακού Συμβουλίου δεν επέτρεπαν σε κανέναν να ακούσει όσα είπε. Κυρία και κύριοι συνάδελφοι, καλημέρα. Θα ξεκινάμε ένα δύσκολο, θα έλεγα, περιφερειακό συμβούλιο, το οποίο θα γίνει με την διάσκεψη για πρώτη φορά. Η υπόλοιπη πάντως συνεδρίαση διεξήχθη ομαλά, χωρίς τεχνικά θέματα, με την κούραση ωστόσο των συμβούλων να είναι ορατή μετά από την πολύωρη παραμονή μπροστά από τις οθόνες.